Δεν ξέρω αν θα πρέπει να παραμείνω ως προπονητής της Λάρισας. Δεν μου αρέσει αυτό που βλέπω και δεν εμπνέομαι από αυτό που βλέπω. Προσπαθούμε να δουλέψουμε επί 5 μήνες σε κάποια πράγματα και για να μην πείτε αύριο ότι αποποιούμε τις ευθύνες μου, ο πρώτος που δεν περνά τα πράγματα στην ομάδα που φταίει είμαι εγώ. Είχα συνηθίσει να ευχαριστήσω με το ποδόσφαιρο επί 2 χρόνια και όλο αυτό το διάστημα είμαι μόνιμα στεναχωρημένος. Η ομάδα μας θέλει πάρα πολύ δουλειά. Θα μιλήσω μαζί με τον κύριο Λυράκη και τον κύριο Πυλαδάκη για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές με υγεία και ευτυχία πάνω απ' όλα. Αυτά από μένα. Μας ευνηδιάζει και εμάς με αυτή την τοποθέτησή του. Θεωρώ ότι θα συζητήσουμε αύριο που ούτως ή άλλως είναι η προγραμματισμένη συνάντησή μας, αύριο το μεσημέρι. Θα δούμε ποιοι είναι οι λόγοι που τον οδηγούν σε αυτή την αντίληψη και αναλόγως θα κρίνουμε. Για μας δεν τίθεται ζήτημα απομάκρυσης του Γιώργου Τουδόνη. Από εκεί και πέρα προφανώς έχει και τους δικούς του λόγους που έχουν να κάνουν με την αγωνιστική παρουσία της ομάδας. Κάτι τον έχει δυσαρεστήσει. Θα το εξετάσουμε, θα το ελέγξουμε, πάντα με γνώμονα και με πρίσμα το γεγονός ότι για μας αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο για την επένδυση την οποία έχουμε κάνει. Απλά πράγματα. Θα δούμε και εύχομαι όλα να πάνε καλά. Δηλαδή, κύριε Νερό, ξέρετε ότι η πίεση αυτή προέρχεται από το αγωνιστικό μέρος. Όχι, δηλαδή, ο άνθρωπος ήταν για μένα τουλάχιστον που ζω το ποδοσφαιρικό τμήμα, είναι σαφής ο άνθρωπος. Εκτιμώ ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία εδώ και 6 μήνες τα δουλεύει στον αγωνιστικό χώρο και δεν τα βλέπει. Προφανώς αυτό το πράγμα θα έχει τις λύσεις που εάν δεν δοθούν αυτές οι λύσεις, προφανώς σκέπτεται και το ενδεχόμενο της παρέτησης. Εγώ δεν τον άκουσα να πει παρετούμε. Είπε ότι εάν προφανώς κάποια πράγματα τα οποία θα δρομολογήσει δεν εξελιχθούν έτσι όπως τα φαντάζεται, θα παραιτηθεί. Τώρα είναι λάθος να κάνουμε ερμηνεία του Γιώργου στην παρούσα φάση. Ο κύριος Δόνης είχε παραιτηθεί πρόπερση από τον Λυσιακό μία φορά. Δηλαδή αν το αγωνιστικό είναι η αιτία παραίτησης, είναι υπερβολικό αυτό. Σίγουρα να είναι τίποτε άλλο. Όχι, δεν πιέζεται από κανέναν και από τίποτα. Υπάρχουν υποδοσφαιριστές που σας πείτε σε εσάς αν δείξει ότι ο κύριος Δόνης δεν κάνει καλά τη δουλειά του, γι' αυτό υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένας ποδοσφαιριστής, αλλά και να υπήρχε ποδοσφαιριστής δεν θα δίναμε ποτέ το δικαίωμα να... Εμείς ως διοίκηση δεν θα δίναμε ποτέ το δικαίωμα σε κανένα ποδοσφαιριστή να κρίνει το έργο του προπονητή μας.